Αγαπητέ Παύλο, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι βουλευτές, κύριοι πρέσβεις, αξιότιμη κυρία Δολιανίδη, κυρίες και κύριοι, λίγα ιστορικά γεγονότα έχουν αφήσει το στίγμα τους στην ανθρώπινη ιστορία κατά τρόπο τόσο βαθύ και ανεξίτηλο όσο η μάχη του Μαραθώνα. Το θαύμα της κλασικής Αθήνας, η ανάπτυξη του δημοκρατικού πολιτεύματος και μαζί η άνθηση των επιστημών και των τεχνών, η ανάδειξη της αξίας της ελευθερίας του πνεύματος, με λίγα λόγια όλα όσα συνθέτουν τη βάση του σύγχρονου πολιτισμού μας έχουν την αφετηρία τους στην έκβαση αυτής της μάχης. Τη χρονιά που μόλις μας πέρασε συμπληρώθηκαν 2.500 χρόνια από τη μάχη του Μαραθώνα και για να τιμήσουμε την επέτειο αυτή το Υπουργείο μας συνεργάστηκε στενά με το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού για να προετοιμαστεί αυτή η έκθεση που έχει ήδη παρουσιαστεί σε πολλές πόλεις του εξωτερικού υπό την αιγίδα των πρεσβευτικών και προξενικών αρχών μας. Σήμερα η έκθεση παρουσιάζεται και στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της πρώτης δημόσιας εκδήλωσης που διοργανώνεται στο Υπουργείο Εξωτερικών το 2011 και σκεφτήκαμε ότι το ακροατήριο, εάν θέλετε, των Υπουργείων μας Εξωτερικών και Πολιτισμού δεν βρίσκεται μόνο στο εξωτερικό. Την Ελλάδα δεν πρέπει να την προβάλλουμε μόνο στους διεθνείς εταίρους και φίλους μας. Πρέπει να υπενθυμίζουμε και στους εαυτούς μας ότι υπάρχει και η Ελλάδα των αξιών, η Ελλάδα της δημιουργίας, η Ελλάδα των μεγάλων πράξεων. Αυτή είναι η αληθινή Ελλάδα που έχει παραμείνει ατόφια και ακέραιη παρά τις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Στις ημέρες μας έχουμε ανάγκη από πνευματικές αξίδες σε έναν κόσμο που φαίνεται να αλλάζει ταχύτατα μέρα με τη μέρα. Όλοι μας, ατομικά αλλά και ως κοινωνία, έχουμε ανάγκη από σταθερά σημεία αναφοράς. Δεν πρέπει να χάνουμε και να χάσουμε τον προσανατολισμό μας. Το 2010 καταφέραμε να ανακόψουμε την αρνητική δυναμική της οικονομικής ύφεσης και ο στόχος μας, ο εθνικός μας στόχος για το 2011 είναι να υπερβούμε οριστικά την κρίση και να πάμε πάλι μπροστά. Έχουμε τη βούληση και κυρίως έχουμε το ηθικό απόθεμα, το ιστορικό μας παρελθόν από το οποίο αντλούμε δυνάμεις. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τον κύριο Γιώργο Δολιανίδη που είχε την ευγένεια να παραχωρήσει το εκθεσιακό αυτό υλικό που έκανε κυριολεκτικά το γύρο του κόσμου και θέλω επίσης να συγχαρώ τα στελέχη του Υπουργείου Εξωτερικών και εδώ στην Κεντρική Υπηρεσία αλλά βεβαίως και στις πρεσβείες μας στο εξωτερικό καθώς και τα στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού για το άρτιο αυτό αποτέλεσμα. Πρέπει νομίζω Παύλο και νομίζω συμφωνούμε και οι δυο μας αυτό να ενθαρρύνουμε πολλές ακόμα τέτοιες συνεργασίες μεταξύ των Υπουργείων μας διότι υπάρχουν δημιουργικές δυνάμεις και στην ελληνική δημόσια διοίκηση και ακριβώς αυτές πρέπει να αναδείξουμε. Τέλος, επιτρέψτε να ευχηθώ χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους μας και Παύλο, αν μου επιτρέψεις να σου δώσω το λόγο. Χρόνια πολλά και από μένα, κύριε Υπουργέ, κύριε Πρέσβης. Πρέπει να σας πω ότι η επέτειος της μάχης του Μαραθώνα ήταν για μας, έχει γίνει για μας αρκετά εμβληματική, διότι από την ώρα που πήγαμε στο Υπουργείο φάνηκε πως αυτό το θέμα μπορεί να αναδείξει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις συνέργειες που υπάρχουν μεταξύ τουρισμού και πολιτισμού και αθλητισμού, πράγματα τα οποία είναι τώρα όλα κάτω από ένα Υπουργείο. Αυτό ήταν εξαιρετικά σημαντικό, διότι αυτό το οποίο μπορέσαμε να δείξουμε με την επέτειο του Μαραθώνα είναι ότι αν αξιοποιήσουμε σωστά όλα τα σχετικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας, μπορούμε να προβάλλουμε την Ελλάδα στο εξωτερικό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το δεύτερο πράγμα όμως το οποίο ήταν πολύ ενδιαφέρον με αυτή την επέτειο ήταν ότι μόλις ξεκινήσαμε τις διαδικασίες για να τη γιορτάζουμε, αμέσως ενεπλάκησαν πάρα πολλοί φορείς και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για να βοηθήσουμε ώστε αυτή η επέτειος να γίνει
μια σημαντική, να γίνει μια σημαντική χρονιά. Έτσι γίνανε μια σειρά από πολύ μεγάλες δράσεις. Οι περισσότεροι ξέρουν τον αγώνα που έγινε στο Μαραθώνα, αλλά την ίδια ώρα έγιναν και παραστάσεις όπερας, έγιναν και εκθέσεις, έγινε ένας πάρα πολύ σημαντικός, μια πολύ σημαντική, ένας μαραθώνιος μαραθωνίων, όπως το λέμε, που καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο ήρθαν στο νέο Μουσείο Ακρόπολης και συζητούσαν για πολλές ώρες για τα θέματα που, για το πώς έχει επηρεάσει η κλασική Ελλάδα, τη δική τους τέχνη. Μας δόθηκε δηλαδή η ευκαιρία μέσα από ένα τέτοιο θέμα να αναδείξουμε όλες τις πτυχές που ένα τέτοιο θέμα μπορεί να αναδείξει. Μέσα σε όλα αυτά ήταν και η έκθεση την οποία βλέπετε σήμερα, του κ. Δελιανίδη, και θέλω να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ για την προσφορά του σε αυτή την προσπάθεια. Είναι μια έκθεση που επίσης δείχνει ότι αν συνεργαστούμε πάρα πολύ καλά όλοι μαζί, μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα με πολύ λιγότερο κόστος και λιγότερα μέσα από ό,τι κάναμε στο παρελθόν. Αυτή η έκθεση λοιπόν ταξίδευσε σε πολλές χώρες, ανέβηξε το θέμα του μαραθωνίου, έδωσε την ευκαιρία στους πρέσβεις να μιλήσουν για τη σημασία του μαραθωνίου για μας, αλλά και για το να αναδείξουν τον κλασικό μαραθώνιο σε ένα μαραθώνιο πρώτης γραμμής και να προσελκύσουν πάρα πολύ κόσμο να έρθει να επισκεφθεί την Ελλάδα εκείνη την περίοδο. Πρέπει να σας πω ότι το αποτέλεσμα ήταν εξαιρετικά σημαντικό, διότι εκτός του ότι αναδείχθηκε ο ίδιος ο μαραθώνιος ως ένας πολύ σημαντικός μαραθώνιος μέσα στο circuito μαραθωνίου, το Σαββατοκύριακο, εκείνη την εβδομάδα του μαραθωνίου, τα ελληνικά ξενοδοχεία γεμίσαν από κόσμο, κάτι πρωτόγνωρο για μια τέτοια εποχή του χρόνου, λόγω αυτής της επαιτίου. Αυτό θέλουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε. Είναι σημαντικό ότι ξεκινάμε το 2011 μια χρονιά στην οποία θέλουμε να αναπτύξουμε αρκετά τέτοια προγράμματα όπως το μαραθώνιο, αλλά ξεκινάμε πάλι με το μαραθώνιο για να αναδείξουμε τη συνέχεια που υπάρχει. Και πρέπει να σας πω ότι μας βοηθάει και η τύχη λίγο σε αυτό το πράγμα, διότι είναι πάρα πολύ που τα 2.500 χρόνια του μαραθωνίου θέλουμε να τα γιορτάσουμε το 2011. Αυτό είναι κάτι το οποίο κάθε χώρα που έχει μακρά ιστορία έχει το δικαίωμα να το κάνει, καθότι υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση για το πώς μετράει κανείς το μηδέν. Λοιπόν, για όσους θέλουν να το γιορτάσουν το 2011, εμείς είμαστε απόλυτα διαμορφημένοι να τους φιλοξενήσουμε, να αναδείξουμε και αυτή τη χρονιά σαν μια χρονιά μαραθωνίου και να θέσουμε τις βάσεις για να γιορτάσουμε επίσης τα 2.500 χρόνια της Ναυμαχίας της Σαλαμίνας, η οποία έρχεται και καλό είναι να αρχίσουμε να προετοιμαζόμαστε από τώρα. Με αυτές τις σκέψεις να πω ότι η Αθήνα τη χρονιά που έρχεται θέλουμε να γίνει ένας προορισμός και πράγματα τα οποία μπορούμε να αναδείξουμε όπως ο μαραθώνιος θα θέλουμε να τα αναδείξουμε όλη τη χρονιά για να μπορούμε να προσελκύουμε επισκέπτες από όλα τα μέρη του κόσμου. Ευχαριστώ πολύ.